Ο Δήμαρχος Ρεβενών Γιώργος Νούτσος και ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Ρεβενών υπέγραψαν τη σύμβαση για τη λειτουργία μιας νέας αστικής γραμμής για την πόλη των Ρεβενών. Τα δρομολόγια θα έχουν ως εξής. Στις 8.30 το πρωί, το δρομολόγιο ΚΤΕΛ Νοσοκομείο ΤΕΗ. Στις 9 η ώρα, ΤΕΗ Νοσοκομείο. Στις 9.30 Νοσοκομείο Κημητήρια Δοξαρά. Στις 10.15 το πρωί, από το Δοξαρά Κημητήρια Δεύτερο Γυμνάσιο. Στις 1.30 το δρομολόγιο από ΚΤΕΛ προς το νοσοκομείο. 2 παρατέταρτο από το νοσοκομείο για το ΤΕΗ. 2 και τέταρτο από το ΤΕΗ για την Νομαρχία. 3.30 Νομαρχία Κημητήρια Δοξαράς. 4 και τέταρτο επιστροφή Δοξαράς Κημητήρια Νομαρχία. Στις 5 παρατέταρτο από την Νομαρχία για το ΤΕΗ. Και στις 5 και τέταρτο από το ΤΕΗ για την Νομαρχία. Η σημερινή μέρα μας δικαιώνει τις προσπάθειες που κάναμε σαν ΚΤΕΛ Ρεβενών για να γίνει και να λειτουργήσει η αστική συγκοινωνία στο Δήμο μας. Ήταν ένα αίτημα όχι μόνο δικό μας, αλλά και των πολιτών μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Δήμαρχο και τον κύριο Νομάρχη Ρεβενών, που με τις δικές τους ενέργειες σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάσουμε την αστική συγκοινωνία στο Δήμο μας. Από την πλευρά του ΚΤΕΛ θα εκτελεστεί η αστική συγκοινωνία. Σας υπόσχομαι ότι θα κάνει ό,τι είναι καλύτερο δυνατό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας. Νιώθω ιδιαίτερα ευτυχής γιατί σήμερα μαζί με τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να εγκαινιάσουμε στην ουσία τη λειτουργία, για πρώτη φορά βέβαια, μιας νέας αστικής πλέον γραμμής που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των συμπολιτών μας στην πόλη των Ρεβενών. Να πω ότι αυτή η αστική συγκοινωνία έρχεται σε συνέχεια του προγράμματος συγκοινωνία που εδώ και 2 χρόνια περίπου ξεκίνησε στα Ρεβενά, που έληξε αφού διήρκησε 14 μήνες τον προηγούμενο Απρίλιο. Το ανέφερα ξανά στο παρελθόν που με ευθύνη αλλά και προσφορά του ΚΤΕΛ έτρεξε το πρόγραμμα αυτό για αρκετούς μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος, για να φτάσουμε σήμερα, αφού βέβαια έχουμε ολοκληρώσει έναν κύκλο γραφειοκρατικών διαδικασιών, οι οποίες ήταν επίπονες και χρονοβόρες, να θέσουμε σε κίνηση το πρώτο αστικό λεωφορείο στην πόλη των Ρεβενών. Είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η εξέλιξη γιατί ουσιαστικά τα Ρεβενά θα είναι ίσως η μόνη πόλη, είναι ίσως η μόνη πόλη, η μόνη πρωτεύουσα νομού που μέχρι σήμερα δεν είχε να επιδείξει ένα τέτοιο μέσο μαζικής μεταφοράς που θα διευκολύνει την καθημερινότητα του πολίτη. Άρα λοιπόν είναι ένα ξεκίνημα. Σίγουρα δεν φιλοδοξούμε σήμερα κιόλας να πούμε ότι είναι το άπαν. Γιατί αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία, από τη συμμετοχή, από τη δυνατότητα τελικά και του Δήμου αλλά και των πολιτών να ενισχύσουν αυτόν τον καινούριο θεσμό. Έρχεται όμως να καλύψει τις ανάγκες διακίνησης, όπως και από το πρόγραμμα συγκοινωνία αυτές είχαν καταγραφεί, και έτσι θα υπάρχουν τα ίδια ακριβώς δρομολόγια, τις ίδιες ακριβώς κατευθύνσεις, με τη μεγάλη διαφορά ότι πλέον το λεωφορείο θα κάνει στάσεις και εντός της πόλης, σε θέσεις που ήδη έχουν σε συνεργασία με το Γραφείο Συγκοινωνιών προκαθοριστεί, που σημαίνει λοιπόν ότι ο πολίτης θα μπορεί να εξυπηρετείται όχι μόνο για να πηγαίνει από το νοσοκομείο ή από το ΤΕΗ της Μυρσίνας στο Δοξαρά και στα νεκροταφεία, αλλά να πηγαίνει και σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης, στα κεντρικά του σημεία, επιθυμεί. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη κατάκτηση και μπαίνοντας σε κάποιες μικρές μόνο λεπτομέρειες που αφορούν τη σύμβαση που έχουμε υπογράψει, να πω ότι είναι μια σύμβαση 24μηνης διάρκειας με το ΚΤΕΛ. Ουσιαστικά θα καλύπτει ο Δήμος το 80% της αξίας του εισιτηρίου, του κόστους δηλαδή όλου αυτού του προγράμματος, το δε 20% θα καλύπτεται από τα εισιτήρια που θα κληθεί ο πολίτης που χρησιμοποιεί το αστικό λεωφορείο να πληρώνει. Να πω επίσης ότι η προσφορά του Δήμου δεν σταματά εδώ. Το εισιτήριο έχει προσδιοριστεί στα 0,90 λεπτά, αλλά με ενίσχυση και πάλι εκ μέρους του Δήμου, το ποσό αυτό θα πέσει στα 0,60 λεπτά. Άρα λοιπόν, και ενώ βλέπετε ότι γύρω μας παντού φημολογούνται και γίνονται στην πράξη αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων, στις αστικές συγκοινωνίες και της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλονίκης, στα Ρεβενά, εμείς θα ξεκινήσουμε αυτή την δοκιμαστική πιλωτική λειτουργία του αστικού
με το ποσό ανά εισιτήριο στα 0,60 λεπτά. Θεωρώ ότι έτσι θα καλυφθεί μια μεγάλη ανάγκη. Μια μεγάλη ανάγκη για συμπολίτες μας να μπορούν να έχουν ταχεία και επαναλαμβανόμενη, και αυτό είναι το βασικό, μεταφορά, στα κέρια σημεία. Είτε αυτά λέγονται νοσοκομείο, είτε λέγονται νεκροταφεία, είτε ΤΕΗ για τους φοιτητές μας εκεί, είτε ΤΕΗ τη Μυρσίνα όταν εκείνο θα αρχίσει πλέον να λειτουργεί. Θέλω κλείνοντας να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το ΚΤΕΛ, γιατί όχι μόνο επέδειξε υπομονή και διάθεση για συνεργασία, θα έλεγα ότι πρόσφερε στους Γρεβενιώτες αλλά και στο Δήμο Γρεβενών την υπηρεσία του σε διάστημα που δεν είχε καμία υποχρέωση να το κάνει, και νομίζω ότι αυτό τιμά ιδιαίτερα το Προεδρείο του ΚΤΕΛ και φυσικά τους ανθρώπους οι οποίοι το απαρτίζουν. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο, απλά να συμπληρώσω και να κλείσω με αυτό, ότι ελπίζω αυτή η ιστορία που σήμερα ξεκινά να έχει συνέχεια. Είναι κάτι που το χρωστούσαμε στους Γρεβενιώτες, έστω και με καθυστέρηση που δεν είναι πάντα δικής μας ευθύνης, αλλά σας είπα ότι χρειάζεται μια πολύ μεγάλη γραφειοκρατία για να φτάσουμε σήμερα να είμαστε έτοιμοι. Εμείς σήμερα το ξεκινάμε. Εύχομαι και ελπίζω η νέα Δημοτική Αρχή να το αγκαλιάσει με την ίδια ζεστασιά όπως και εμείς, και βέβαια να το θέσει και αυτή σε συνέχεια στην υπηρεσία των συμπολιτών μας. Βεβαίως, βεβαίως. Επειδή κατά καιρούς σας ακούσαμε και σας πολλές φορές να τονίζετε την τραγία των ΟΤΑ. Μάλιστα, είχαμε αυτό πρώτα και το θέμα με το κολλητήριο κτλ. Το οικονομικό κόστος που θα επιβαρύνει το Δήμο είναι μεγάλο, μπορεί να είναι δυσβάστατο αυτό? Όχι. Εγώ θα σας έλεγα, γι' αυτό και ξεκινήσαμε να την κάνουμε τη δουλειά αυτή, ότι το οικονομικό κόστος για το Δήμο Γρεβενών σε αυτά τα δεδομένα είναι ιδιαίτερα βατό. Δεν έχει νόημα να αναφέρω τώρα αριθμούς, γιατί ακριβώς δεν εξυπηρετούν τίποτα. Είναι τόσο βατό ώστε να μπορεί ο Δήμος από μόνος του να σηκώσει το βάρος του έργου αυτού. Να πω μόνο ότι η σύμβαση που υπογράφουμε είναι ιδιαίτερα ευέλικτη. Και είναι ιδιαίτερα ευέλικτη γιατί μας δίνει τη δυνατότητα, ανάλογα με τις ανάγκες, να την αναπροσαρμόζουμε. Που σημαίνει ότι αν δούμε ότι οι ανάγκες μεγαλώνουν, μπορούμε να επεκτείνουμε την παροχή αυτής της υπηρεσίας με μεγαλύτερη συχνότητα και σε μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό βέβαια θα έχει ανταπόκριση και στο κόστος του προγράμματος. Ή αντίθετα, αν δούμε ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση των συμπολιτών μας, μπορούμε να μειώσουμε δρομολόγια, οπότε και πάλι το κόστος να έρθει σε πιο λογικά και πιο βατά επίπεδα. Θεωρώ ότι ο Δήμος έχει τη δυνατότητα, γι' αυτό και είπα πριν, ότι η νέα Δημοτική Αρχή βρίσκει μια υποδομή που εμείς ετοιμάσαμε και βέβαια έχει πλέον από εδώ και πέρα την ευθύνη και η ίδια να τη λειτουργήσει. Και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει, γιατί αν μη τι άλλο είναι κάτι που εξυπηρετεί την καθημερινότητα του πολίτη.